έβαλε το κράτος το 2013 1,4 δισεκατομμύρια για να μην κουρευτούν οι καταθέσεις του κόσμου. Μπορούσε να γίνει κούρεμα, θα επελύετο. Η κυβέρνηση Νίκο Αναστασιάδη και μάλιστα μόλις ανέλαβε, διέσωσε τον συνεργασμό από την πτώχευση. Διέσωσε τους καταθέτες από το κούρεμα, πληρώνοντας λεφτά του φορολογούμενου πολίτη. Όταν έρχεται δηλαδή ο Υπουργός Οικονομικών στην Επιτροπή Οικονομικών και μας έλεγε ότι όλα παίρνουν καλώς και έχουμε κάλυψη κεφαλαίων και έχουμε 1,3 δις σε κεφάλαια και είμαστε πλήρως καλυμμένοι. Κουτόχορτο. Σαν πηγαίναμε στην Πάφο, ξαφνικά πριν δύο μήνες στρεφόμαστε προς την Αγία Νάπα. Όμως ξέρετε, υπάρχουν και αυτές οι εκθέσεις τελευταίες που διαπιστώνουν κακή διαχείριση στη συνεργατική. Σε ποιες? Και ο γενικός ελεκτής από σκοπιμότητα λέει ότι έγιναν πράγματα και θαύματα αυτά τα 6 χρόνια και πρέπει να γίνει έρευνα. Και ελπίζω να τελεσφορήσει αυτή η προσπάθεια και τα υπόλοιπα που ακούμε περί κακοδιαχείρισης στα τελευταία χρόνια και δεξιά και αριστερά είναι με το συμπάθειο δηλαδή. Τι? Χτες μιλούσαμε για συγχώνευση, προχτές μιλούσαμε για αύξηση κεφαλαίου, σήμερα μιλούμε για αύξηση κεφαλαίου στην ελληνική. Δώσαμε τον συνεργατισμό, έκλεισε ο συνεργατισμό, τέχειωσε ο συνεργατισμό, έφυγαν τα καλά στοιχεία του συνεργατισμού, πήγα σε μια άλλη τράπεζα που αντιμετώπισε προβλήματα και τώρα λέμε ότι λύει τα δικά τη τα προβλήματα και την πληρώνουμε από πάνω. Θα είναι 5,2 δις, αλλά εγώ λέω ότι δεν ξέρουμε ακόμα τι θα πληρώσουμε. Προσπαθώ, εν πάση περιπτώσει, να μην βασίζομαι στην πρώτη εντύπωση. Θα θέλαμε πάρα πολύ να μάθουμε ποιος είναι ο σύμβουλος του Υπουργού Οικονομικών για αυτήν τη συναλλαγή. Αυτή δεν είναι ερώτηση που θα μπορούσα εγώ να απαντήσω. Όταν μου δίνει από πάνω για να την πάρω, παίρνω το καλό κομμάτι εγώ. Μου εγγυάται το κακό κομμάτι. Για 12 χρόνια, συγγνώμη, αλλά και εμείς, αν μας έδιναν αυτήν την τράπεζα, την παίρναμε. Διότι στο τέλος της ημέρας είναι ζημιογόνα για τους φορολογούμενους πολίτες. Θα εγγυηθούμε και τα κέρδη που αναμένουν οι ιδιώτες ότι θα έχουν από την επένδυση που θα κάνουν. Αποκτάται ιδιοκτησία ολόκληρης της τεράστιας ακίνητης περιουσίας του συνεργατισμού, η οποία δεν περνάει σε χέρια τρίτων. Με το συμπάθειο για την έκφραση. Χαλαμάντουρα. Όσο παράτησαν και σου φαίνεται, αγόρασα ένα κανό και ξεκίνησε και κάνω κανό, το πιο καλό πράγμα που έκανα φέτος.